Εγώ θέλω να το μαζέψω λίγο, δεν θα είμαι πολύ... Αν και θα πω, κύριε Λογοθέτη, ένα πράγμα. Πραγματικά αυτό που είπε ο κύριος Πέρας, συμφωνώ απόλυτα, βλέπω μια μιζέρια όλη την ώρα. Μια μιζέρια, όπως είπε και ο συνάδελφος για την Εξέδρα. Έχουμε μείνει μισή στην, όχι μόνο στην καθαριότητα και στους οικοδόμους, έχουν φύγει όλοι οι εποχιακοί. Προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιους διμηνύτες για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος. Και επειδή καθυστερήσαμε να μαζέψουμε την Εξέδρα, εδώ και 10 μέρες, να ξέρετε, εδώ και 10 μέρες στολίζεται όλη η πόλη. Είχαμε το πανηγύρι, τρέχαμε νύχτα μέρα. Θεωρώ ένα πανηγύρι πάρα πολύ καλό και έσοδα για το Δήμο και έσοδα για τις επιχειρήσεις. Ήταν ένα τετραήμερο πολύ γεμάτο, το είδαν όλοι, το είπαν όλοι, το άκουσαν όλοι, το γεύτηκαν όλοι στις τσέπες τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τρέχαμε νύχτα μέρα για όλα τα θέματα. Και καθυστερήσαμε σήμερα την Εξέδρα, αυτή η Εξέδρα ασχοληθήκατε. Όπως ασχοληθήκατε και για το χτες. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι και βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Στα Εγγένεια ποτέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα και είμαστε έτοιμοι. Το χτελ δεν κάναμε τώρα τη συνάντηση, την έχουμε κάνει εδώ πέρα και 15 μέρες. Απλώς θα συγκεκριμενοποιήσαμε ορισμένα πράγματα. Αύριο και μεθαύριο το σχολείο δεν θα λειτουργήσει. Το είχαμε πάρει απόφαση, το ζητήσανε οι καθηγητές για να τελειώσουν μερικά πράγματα για τη μεταφορά του λυκείου. Και ξέρετε ότι οι ελεγχτές των. Τη δόμηση, αν να μην οι ελεγχτές δόμησης ήταν 28 του μηνός. Αν θυμάμαι καλά, 28. Τότε ήρθανε και είπαν το κτίριο και τρέχαμε από τη στιγμή που υπογράψανε οι ελεγχτές δόμησης, τρέχαμε για, πραγματικά γιατί θέλαμε να το ανοίξουμε. Τρέχαμε μέχρι τελευταία στιγμή. Όλα αυτά τα βλέπετε, δεν κάναμε τίποτα με το χτέλ. Βεβαίως έχουμε κάνει με το χτέλ εδώ και καιρό. Έχουμε επικοινωνήσει, είχαμε κοινή συνάντηση εδώ στο Δημαρχείο, αντιπεριφέρεια, όλοι μαζί, επικοινωνία με την περιφέρεια, με την δευτεροβάθμια, με όλους για να μπορέσουμε. Τι είδατε πάλι, πάλι δεν είδατε τίποτα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχει μια όλη την ώρα αυτή η μιζέρια, νομίζω ότι είναι όλο, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Ένα πράγμα, γιατί την άλλη φορά θα ήθελα να πω για το φιλόδημο, κάτι είπαν εδώ μέσα και τι πήρε ο Δήμος, αυτό κτλ. Πήραμε άλλα 3 εκατομμύρια για το φιλόδημο, γιατί κάτι είπανε, αμφισβητήσανε αν έχουμε κάνει και κάτι σαν δημοτική αρχή. Τουλάχιστον μπήκαμε στο έργο, ευχόμαστε γρήγορα να δοθούν τα λεφτά για να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε. Θα σας πει και ο πρόεδρος την άλλη φορά το τι ακριβώς κάνουμε. Λέτε για το κολυμπητήριο, το κολυμπητήριο το λέτε. Πιπίλα όλη την ώρα, θα πω την αλήθεια, και όταν λέω πιπίλα με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθώ κιόλας, για την άδεια ότι ανοίξαμε. Τίποτα δεν ανοίγει με άδεια. Πας, λειτουργείς και παίρνεις την άδεια. Το ΣΠΑ, τώρα τρέχουμε για την άδεια. Από πότε έχει φτιαχτεί το ΣΠΑ, το ίδιο πράγμα. Και στο κολυμπητήριο, το πήρατε, δεν το πήρατε έτοιμο. Έτοιμο το πήρατε. Είχατε, λέει, και μια κόλλα αναφοράς που γράφανε 5, 10, 20 προβλήματα. Πάντα έχουν προβλήματα, τα πάντα. Πάντα υπάρχουν προβλήματα. Σε όλα τα δημόσια έργα υπάρχουν προβλήματα. Ξέρετε πόσα χρόνια κάνατε. Όλο το 11 κάνατε και δεν κάνατε τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Θέλετε. Πέρασε ένα χρόνο. Όλο το 12 πέρασε. Πάλι δεν κάνατε τίποτα. Δεν βγάλατε καμιά άδεια. Ξέρετε πότε πήρατε την άδεια. Το 13, το 4ο, αν θυμάμαι καλά, 4ο, 5ο του 13. Θέλατε 2,5 χρόνια για να πάρετε την άδεια. Σε ένα έτοιμο. Με προβλήματα, με κάποια προβλήματα. Δεν διαφωνώ. Τα δημόσια έργα πάντα θα υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα βλέπουμε παντού. Έφυγε ο δρόμος της Βουλιαγμένης. Αυτό θα σας το χρεώσω σε εσάς ή να το χρεωθώ εγώ. Λέω τώρα, ήταν ένα έργο της περιφέρειας, ολοκαίνουτο. Έφυγε γιατί βρέθηκε κάτι από κάτω. Να σας το χρεώσω, να σας πω εσείς τέτε κύριε λογοθέτη, γιατί δεν το προβλέψατε. Ή φταίει ο Γιόνης, γιατί επί των ημερών του έφυγε ο δρόμος. Νομίζω ότι αυτή είναι μια μιζέρια που σας διακατέχει όλη την ώρα ότι κάτι άσχημο γίνεται. Θα πω και μια αναφορά, θα πω λίγο, δεν θα πω για τον επιχειρηματία τον Καραβούλη. Ξέρω δεν είναι επιχειρηματής Καραβούλης άμα θα κατέβει στην πολιτική σκηνή και είναι του δικαίωμα να κατέβει τώρα, μετέπειτα ή να το απαγορεύσουμε να ξανακατέβει. Θα πω ένα πράγμα, φέρετε, επειδή είναι και πρόεδρος του ΕΛΤΙΟ, ο οποίος το ΕΛΤΙΟ το στηρίζει ο Δήμος, αυτή η δημοτική αρχή τουλάχιστον, τα βλέπουμε όλα μαζί. Καραβούλης για μένα, και δεν θέλω ούτε να του πω, μας έχει βοηθήσει επανειλημμένως σε εκδηλώσεις, τις οποίες δεν μπορεί ο Δήμος να τις κάνει. Δεν μπορεί ο Δήμος να τις κάνει. Δυστυχώς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε τα λεφτά κατευθείαν για να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Και χρησιμοποιούμε κάποιους ανθρώπους. Αυτό κάνουμε όλη την ώρα. Αυτό κάνουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε διοργανώσεις. Και στο τρίαθλο βοήθησε.
Έδινε χτες συγχαρητήριο ο Περιφερειάρχης. Δεν ξέρω, πήγατε στο Περιφερειακό. Έμαθα ότι κάποιο μου είπε ότι είχατε περάσει. Έδωσε του κόσμου τα συγχαρητήρια. Γι' αυτό το τρίαθλο. Έχουν δει ότι τέτοιο φεστιβάλ τριάθλου δεν είχε ξαναγίνει. 40 χώρες. 38, θέλετε 37. Ψάχναμε την άλλη φορά πόσες διανυκτερεύσεις είναι. Παιδιά, δεν βλέπατε τον κόσμο. Πρέπει να ψάχνουμε όλη την ώρα πόσοι μείνανε, πόσοι δεν μείνανε, πόσοι τώρα, πόσοι τα. Είναι αλήθεια το ποτήρι πάντα θα το βλέπετε μισοάδιο, κύριε νομοθέτη, και εμείς θα το βλέπουμε μισογεμάτο. Είναι η άποψη του καθενός. Τελειώνοντας από δύο.